στο ίδιο έργο θεατές για ακόμα έναν μήνα. Χιλιάδες υποψήφοι οδηγοί πανελλαδικά καθυστερούν πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα και να μας ενημερώσει σχετικά ο κύριος Αλέξανδρος Μεμαράκης, είναι εκπαιδευτής οδήγησης, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Θα αναφερθούμε βέβαια και σε μια άλλη εξέλιξη που έχει να κάνει με την ψηφιακή ανανέωση του διπλώματος οδήγησης. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κύριε Μεμαράκη, την καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτές οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, σωστά? Δυστυχώς τώρα τους τελευταίους μήνες, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξεκίνησαν έτσι καθυστερήσεις, γιατί μέχρι περίπου πριν δύο μήνες είχαμε φτάσει στο απίστευτο νούμερο να έχουν εξεταστεί πάνω από 5.189 άτομα στα πρακτικά και πάνω από 6.116 άτομα στα θεωρητικά. Τώρα λίγο λόγω της κατάστασης, λίγω κάποιων αδειών που έχουν πάρει κάποιοι εξεταστές λόγω συγκομιδία λοκαρκού και όλα αυτά, μας δημιουργούν ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο ευελπιστώ ότι και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη θα λυθεί και θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος αυτό που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, σε επίπεδο Ηρακλείου έχετε εικόνα πόσοι περιμένουν αυτή τη στιγμή? Σε επίπεδο Ηρακλείου είναι αρκετά άτομα τα οποία περιμένουν. Εικόνα με ακριβή αριθμό δεν μπορώ να πω επίσημα, αλλά έχουμε αρκετά άτομα τα οποία περιμένουν και περιμένουν και την έκδοση του ΔΕΕ, της καρτέλας τους. Αυτό έχει καθυστερήσει λίγο, το οποίο και αυτό ως πρόβλημα δημιουργεί αλυσίδα της καρτέλας να προχωρήσει για να δώσουν θεωρητικά. Και θεωρητικά, σωστά? Ναι, σωστά. Πρέπει να βγει η καρτέλα πρώτα για να μπορέσει να κάνει τα θεωρητικά μαθήματα στα γραφεία μας και μετά να δώσει τις εξετάσεις. Οπότε η καθυστέρηση βλέπετε ότι ουσιαστικά πάει από το ένα κομμάτι στο άλλο. Εκεί πιστεύω ότι άμεσα θα δοθεί κάποια λύση να μπορέσουμε έτσι να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Και ιδιαίτερα τώρα με τις γιορτές με φοιτητές που τους περιμένουμε να έρθουν, θεωρώ ότι θα γίνει κάτι από τη μεριά της υπηρεσίας. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις που καταγράφονται, στα θεωρητικά ή στα πρακτικά? Αυτή τη στιγμή είναι στην έκδοση ΔΕΕ και στο να δώσουν θεωρητικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Όχι πως δεν υπάρχει και στα πρακτικά, σαφώς υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι με το που θα αλλάξει ο χρόνος και θα επανέλθουν οι εξεταστές ενεργά πλέον στις εξετάσεις, θα μπορέσουμε έτσι να έρθουμε σε ένα νορμάλ επίπεδο. Σκεφτείτε ότι η υπηρεσία προς τη μήνυση είχε φτάσει στιγμές, μέρες που έκανε κάθε Σάββατο 15 επιτροπές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μιλάμε για πολλά άτομα που εξεταζόταν. Ευελπιστώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την περίοδο. Οπότε ένας υποψήφιος οδηγός που θέλει τώρα να ξεκινήσει να δώσει είτε θεωρητικά είτε πρακτικά πρέπει να περιμένει προκειμένου να εξεταστούν οι προηγούμενοι και μετά να δώσει να κάνει τα απαραίτητα έγγραφα, να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα, που σημαίνει ότι πάει πολύ πιο πίσω η διαδικασία. Ναι, δυστυχώς τώρα θα έχει μια καθυστέρηση πάνω από 1,5 μήνα, ίσως και 2 μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του όσον αφορά το να εκδοθεί η καρτέλα του, το ΔΕΕ που λέμε, για να μπορέσει να μπει στη σχολή, να ξεκινήσει τα θεωρητικά του μαθήματα. Και μετά θα πρέπει να περιμένει προκειμένου να δώσει τα θεωρητικά του στην υπηρεσία. Και μετά θα πρέπει να περιμένει προκειμένου να προγραμματιστεί να δώσει και τα πρακτικά. Έχουμε δηλαδή μια καθυστέρηση η οποία είναι κάπου στους μήνες, δηλαδή θα είναι 3-4 μήνες όλο αυτό, δεν θα είναι λιγότερο. 3-4 μήνες. Μάλιστα, να περάσουμε τώρα στην ψηφιακή ανανέωση του διπλώματος οδήγησης. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, να περάσουμε και μέσω της εκπομπής σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για το βήμα που μου δίνετε. Θα ήθελα να πω σε όλους τους Ηρακλείωτες να το ξέρουν και σε όλη την Κρήτη που μας βλέπει και γενικότερα με το ίντερνετ μας βλέπουν παντού, ότι όλο αυτό που ζήσαμε, τον κύριο Πιερακάκη να πάει να παρουσιάζει όλο αυτό στον Πρωθυπουργό της χώρας, γεννήθηκε εδώ στο Ηράκλειο, γεννήθηκε στην πόλη μας το 2014. Σκεφτείτε ότι συνεργάζονται πολύ σωστά και πολύ όμορφα με την περιφέρεια, το μηχανολογικό, το ΙΤΕ, αλλά και το σωματείο των εκπαιδευτών μέσα. Ήταν η πρώτη φορά που ένα σωματείο είναι ενεργά μέσα. Στην να προτείνει και να γίνουν πράγματα πραγματικά με τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος αγκάλιασε όλη αυτή την πρόταση και την υλοποίησε, τον εμπνευστή τον κύριο Ραπτάκη, τον εκτελεστικό γραμματέα, τον Ραπτάκη, τον Νίκο, ο κύριος Κουκιαδάκης και ο κύριος Συργονάκης. Οπότε άτομα τα οποία στήθηκαν πίσω από όλο αυτό, βάλαν πραγματικά πλάτη και η σημερινή διευθύντρια, η κυρία Βασιλάκη, ο Καλατζάκης Θόδωρος που είναι ο προϊστάμενος του Σύμματος Διπλωμάτων και η ομάδα του ΙΤΕ, βέβαια. Ωραία, να μας πείτε λίγο φάση... το πρακτικό κομμάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Για την ψηφιακή έκδοση. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν οι πολίτες ότι μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν, να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους χωρίς κυριολεκτικά να πάνε πουθενά εκτός από την επίσκεψη που θα πρέπει να κάνουν, φυσική παρουσία, στους γιατρούς τους.
αλλάζει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό το πρόβλημα που είχαμε και ακούγαμε συνέχεια με τους γιατρούς και με το πήγα και ο ένας γιατρός μου έγραψε κάτι άλλο, μετά έφυγα πήγα σε κάποιον άλλο, αυτό σταματάει τώρα εντελώς. Μπορεί λοιπόν ο εκάστοτε πολίτης, ο οποίος θέλει να ανανεώσει την άδειά του, να ξεκινήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικά, θα του δοθεί ένα PIN, ένας κωδικός, όπου θα πάει σε όποιον γιατρό θέλει και ο γιατρός αυτός μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα μπορέσει να δει τι φάρμακα παίρνει ενδεχομένως αυτός ο πολίτης, ο οποίος αν είναι ικανός για να οδηγήσει ή δεν είναι, θα γίνουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις που προβλέπει η νομοθεσία και θα γίνει ένας ηλεκτρονικός ψηφιακός κυριολεκτικά φάκελος, όπου εκεί θα καταγραφεί αν ο υποψήφιος αυτός είναι ικανός να οδηγήσει, μάλιστα, για πόσα χρόνια θα πρέπει να οδηγήσει και παρατηρήσεις, αν υπάρχει κάποια παρατήρηση η οποία θα πρέπει να γραφτεί. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι ουρές. Στην πράξη. Και δίνεται τέλος στην γραφειοκρατία. Γλιτώνουμε γραφειοκρατία. Τέλος στην γραφειοκρατία. Ναι, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία δεν θα έχει δουλειά να κάνει, γιατί όλα αυτά τα έγγραφα σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή βέβαια θα ελεχτούν από την υπηρεσία, έτσι, από υπαλλήλους υπηρεσίας, γιατί λογικό είναι, θα πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά σίγουρα όμως θα δώσει λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τώρα. Κύριε Μεμαράκη, βέβαια, καθυστέρηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχουμε. Ανέμαχτες πρωτίστως. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Με προσοχή στους δρόμους.